Χώρα Τουρκία στην Ευρώπη σήμερα και η Τουρκία εδώ νίκη. Η Άγκυρα το έχει αντιληφθεί αυτό πολύ καλά. Όλα τα βλέμματα σήμερα στην Τουρκία είναι στραμμένα στην Ευρώπη. Στο βλέπει, αν και βέβαια βλέπει ότι είναι απομακρυσμένο το ενδεχόμενο των κυρώσεων. Ωστόσο, παρακολουθεί με μια ιδιαίτερη αγωνία, θα λέγαμε, τα όσα συμβαίνουν εκεί, τι δηλώσεις γίνονται για την Τουρκία και το μεταδίδει αμέσως. Σχολιάζουν μάλιστα εδώ ότι η Γερμανίδα καγκελάριος είναι ο μεγάλος υποστηρικτής της Τουρκίας. Και αναφέρουν ότι είναι εκείνη που βάζει το φρένο απέναντι στις άλλες χώρες προκειμένου να στηρίξει την Τουρκία και να γίνει μία ασπίδα μπροστά της. Την εμφανίζουν ως τη μεγάλη αδερφή. Μάλιστα ο Ερντογάν, εφαρμόμενος από όλο αυτό το κλίμα, από τη Γερμανίδα καγκελάριο βέβαια, είναι τόσο σίγουρος για τη θετική στάση της Ευρώπης και την ώρα που κρίνεται ακόμη, θα λέγαμε, το θέμα των κυρώσεων κατά της Τουρκίας, δεν στάζει να επιτεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τη χαρακτηρίσει ακόμη και μία αναποτελεσματική και ρηχή δομή. Μία αυτοπεποίθηση λοιπόν και μία σιγουριά που έβγαλε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος. Φαίνεται ότι νιώθει δυνατός ο κύριος Ερντογάν από την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα στις Βρυξέλλες. Έτσι ακριβώς έφτασε λοιπόν ακόμη και να κατηγορεί την Ευρώπη ότι όπου ανακατεύεται μεγαλώνει τις κρίσεις και τις εντάσεις. Και βέβαια στο θέμα του μεταναστευτικού ούτε εκεί δίστασε να υπενθυμίσει στην Ευρώπη ότι ουσιαστικά μου χρωστάτε, την ώρα δηλαδή που συσκέπτονται ακόμη για την Τουρκία. Και η Άγκυρα περιμένει σήμερα εδώ, γιατί παρακολουθεί τόσο στενά την όλη διαδικασία, γιατί περιμένει κάποια βήματα απτά και στο μεταναστευτικό και στην Τελωνιακή Ένωση και στη Βίζα. Και πιέζει φυσικά με το γνωστό του τρόπο ο κύριος Ερντογάν για να μην φανεί ότι έκανε τζάμπα και κυριολεκτικά και διπλωματικά το βήμα με το Roots Race.